21 Απριλίου 1985, σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής του Χαμόγελου του Παιδιού, ο μικρός Ανδρέας. Είναι μια σπουδαία, μια ξεχωριστή ημέρα για όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο του οργανισμού. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε σήμερα στην εκπομπή μας αναφορά για αυτή την σημαντική μέρα, που έχει βέβαια και τους δικούς της συμβολισμούς, με φόντο βέβαια και μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι. Θα συνομιλήσουμε, θα συνδεθούμε με την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Κυρία Παπαδάτου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε, καταρχάς, που μας δίνετε ένα βήμα επικοινωνίας με τους τηλεθεατές σας και τις τηλεθεάτριες. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για όλους τους ανθρώπους που τρέχουν εντός εισαγωγικών την ιδέα στο Χαμόγελο του Παιδιού, και θέλω να μου πείτε κι εσείς οι ίδια προσωπικά πώς νιώθετε που σαν σήμερα, στις 21 Απριλίου του 1985, γεννήθηκε το παιδί. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ο μικρός Ανδρέας, ο οποίος υπήρξε εμπνευστής σε πρώτη φάση και μετέπειτα ιδρυτής του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι μια μέρα πραγματικά πολύ σημαντική για όλους εμάς στο Χαμόγελο. Είναι μια ημέρα μνήμης, τιμής προς τον Ανδρέα. Είναι πραγματικά, εγώ κάθε φορά που μιλάω για τον Ανδρέα νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί είναι ένα πρότυπο για όλους μας. Αυτές τις δύσκολες ημέρες, γιατί ήταν ένα αγόρι που περνούσε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο Γολγοθά, έδινε τον αγώνα του, ενώ παράλληλα έδινε κουράγιο και στην οικογένειά του και στα άτομα που ήταν γύρω του και κοντά του. Και βλέπουμε πολλά τέτοια παιδιά που δίνουν ένα αγώνα καθημερινά. Δυστυχώς ο Ανδρέας δεν βγήκε νικητής από τη μάχη αυτή, αλλά κατάφερε να μας αφήσει πραγματικά ένα τεράστιο όραμα, για το οποίο αγωνιζόμαστε καθημερινά, πανελλαδικά, 24 ώρες το 24ωρο, για να μπορέσουμε να δίνουμε ένα χαμόγελο σε κάθε παιδί. Εκπληρώθηκε η ευχή του πάντως. Βρήκε συνεχιστές, όλους εσάς που για τόσα χρόνια, για τρεις δεκαετίες, για δύο δεκαετίες, πόσο έχουμε συμπληρώσει. Είναι πλέον 25 χρονών το χαμόγελο του. Ακριβώς, εκεί. Τρεις δεκαετίες λοιπόν. Βρήκε συνεχιστές, ένα έργο το οποίο βέβαια και κάποιες δράσεις που έχουν ενταθεί, έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, και οι ανάγκες για βοήθεια σε ανθρώπους και σε παιδιά μέσα σε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης έχουν αυξηθεί, και το έργο στο Χαμόγελο του Παιδιού νομίζω έχει ενταθεί αυτόν τον τελευταίο ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι, και σας το μεταφέρω με κάθε ειλικρίνεια, ότι όποτε υπάρχει έτσι μια κρίση στην ελληνική κοινωνία, στην παγκόσμια πλέον κοινωνία, αυτή η κρίση χτυπάει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι μειώνονται οι πόροι, μειώνεται η προσφορά, μειώνεται έτσι η δυνατότητα που έχει ο κόσμος για να στηρίξει, και από την άλλη αυξάνονται πάρα πολύ οι ανάγκες. Οπότε έχουμε δει μια ραγδαία αύξηση των οικογενειών που πλέον χρειάζονται στήριξη, ενώ μέχρι πρότινος δεν χρειαζόντουσαν, και παράλληλα βλέπουμε τα ράφια να αδειάζουν, βλέπουμε να γίνεται ακόμα μεγαλύτερος αγώνας και πραγματικά κάθε μέρα να δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στα αυξανόμενα αιτήματα. Καμπανάκι λοιπόν ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Έχουμε και μέρες Πάσχα, η επόμενη μεγάλη εβδομάδα, να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο το Χαμόγελο του Παιδιού και παρόμοιους βέβαια οργανισμούς που βοηθούν κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους πανελλαδικά, τη στιγμή που, όπως είπατε, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για βοήθεια. Και φοβάμαι, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρχει και άλλη ανάγκη στο εγγύς μέλλον, και νομίζω ότι θα ήθελα μάλλον να εκμεταλλευτώ έτσι αυτό το χρόνο για να μεταφέρω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι δεν είναι η μεγάλη δωρεά ή η μεγάλη βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν. Θα ήθελα πραγματικά να σπείρω έτσι μια ιδέα. Μπορούμε κάθε μήνα μαζί με τα παιδιά μας, για να τα ευαισθητοποιήσουμε, όπως ήταν και πολύ ευαισθητοποιημένος ο Ανδρέας,
να πάμε στο σούπερ μάρκετ και εκεί που θα... μάλλον τι μπορούμε να διαθέσουμε. Ένα κουτάκι γάλα, ένα πακέτο μακαρόνι, να το βάλουμε σε μια σακουλίτσα και να περάσουμε από το χαμόγελο να το αφήσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι φοβερό, δεν χρειάζεται να είναι κάτι σπουδαίο. Ο καθένας και η καθεμία, ό,τι μπορεί, οτιδήποτε μπορεί να περισσεύει, έτσι και να μπορούμε ακριβώς να το διαθέσουμε. Με φόντο βέβαια για την περίοδο του Πάσχα, έχουμε βάλει και ένα ξεχωριστό τίτλο: Βοηθήστε το χαμόγελο του παιδιού για να στρώσουν όλες οι οικογένειες ένα πασχαλινό τραπέζι. Με τι τρόπους λοιπόν μπορεί κάποιος να βοηθήσει αυτή την περίοδο, τη δύσκολη, την ξεχωριστή, με τις ιδιαιτερότητες της περίοδου? Αυτή την περίοδο κάνουμε και την Πανελλαδική Συγκέντρωση Τροφίμων, όπως σε όλες τις γιορτές βέβαια, για να είναι πλήρες το τραπέζι όλων των οικογενειών που φροντίζουμε. Οπότε μπορούν να μας προσφέρουν γάλατα, λάδι, ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, αλεύρι, ήδη πρωινού, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, έτσι, ό,τι πρωινό προσφέρουμε στα παιδιά. Σε μια σακούλα λοιπόν, τα βάζουμε σε μια σακούλα και τα αφήνουμε στις εγκαταστάσεις στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Και πού θα κατευθυνθούν, υπάρχει έτοιμη λίστα, κάποιες οικογένειες που περιμένουν, και αν ναι, ο αριθμός τους σε επίπεδο Κρήτης, ποιος είναι? Υπάρχει φυσικά, είναι ήδη δρομολογημένα τα ραντεβού των οικογενειών. Ναι. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός. Τώρα δυστυχώς με πιάνετε εξαπλήνες. Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι εκατοντάδες, σωστά. Μην σταθούμε εκεί. Εκατοντάδες άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση. Σκεφτείτε ότι φτάνει το 45%. Ναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, βέβαια. Ναι. Θα ήθελα πριν να επισημάνω ότι στέλνουμε ένα κωδικό 4, αν δεν έχει αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ναι. Κρατάμε τη μάσκα μας οπωσδήποτε, αντισηπτικό, και περνάμε από την Εθνική Αντιστάσεως 138 και αφήνουμε ό,τι πραγματικά μπορούμε να διαθέσουμε. Υπάρχουν και κάποιες πασχαλινές δημιουργίες, σωστά. Κάθε χρόνο το χαμόγελο δημιουργεί, κατασκευάζει. Ναι. Ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, μπορούμε φέτος να επιλέξουμε κάτι πασχαλινό, τη λαμπάδα ή κάποια άλλη κατασκευή από το χαμόγελο του παιδιού, και με αυτόν τον τρόπο επίσης να στηρίξουμε τις δράσεις που πραγματικά δεν σταματάνε και σε κάθε πεδίο που μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Οπότε και αυτό μπορεί να γίνει από το χαμόγελο του παιδιού στο Ηράκλειο. Μάλιστα, και η ψυχολογική βέβαια και υποστήριξη και η υποστήριξη ανθρώπων, οικογενειών, παιδιών που έχουν ανάγκη συνεχίζεται, σωστά. Έχετε μια τηλεφωνική γραμμή 24 ώρες. Πραγματικά με προλαβαίνετε, ήμουν έτοιμη να προσθέσω και αυτό. Επειδή όντως οι μέρες είναι πολύ δύσκολες, επειδή τα περιστατικά βίας λαμβάνουμε έτσι μηνύματα ότι αυξάνονται, πολλές οικογένειες πραγματικά βρίσκονται σε ένα τέλμα, οποιοσδήποτε ενήλικας ή μικρός οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να βρει βοήθεια, μπορεί να βρει στήριξη στον δωρεάν αριθμό 1056, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του Μάλιστα. χρόνου υπάρχει ένας άνθρωπος στο χαμόγελο για να δώσει την κατάλληλη βοήθεια. Κυρία Παπαδάτου, να σας ευχαριστήσω πολύ, καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα, πραγματικά.